Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με μέτρα θεραπείας αντιπεινών για ψυχικά και διανοητικά ασθενείς. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται τροπολογίες τόσο για την αυτεπάγγελτη δίωξη και την ποινή φυλάκισης σε όποιον παρεμποδίσει πληστηριασμό, όσο και για τη μείωση από 24% στο 13% του ΦΠΑ στη Λέρο, τη Λέσβο, την Κό, τη Σάμο και τη Χίο. Στα σημερινά επίπεδα θα παραμείνει ο ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου που δέχονται το κύριο βάρος των προσφυγικών ροών. Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά, συμφώνησε με τους θεσμούς την παράταση του μέτρου των ειδικών συντελεστών ΦΠΑ για τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Κό και τη Λέρο μέχρι την 36η του 2018. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στα υπόλοιπα νησιά, στα οποία καταργούνται οι ειδικοί συντελεστές ΦΠΑ, στις 31/12/2017, που ασημειωθεί είχαν διατηρηθεί χαμηλά για έναν ακόμη χρόνο με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, καθώς έπρεπε οι ειδικοί συντελεστές να είχαν καταργηθεί από το τέλος του 2016, θα δοθεί στο τέλος αυτού του χρόνου έκτακτο κοινωνικό αντιστάθμισμα για το ύψος του οποίου θα λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Η διαδικασία υλοποίησης του μέτρου αυτού θα ανακοινωθεί άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωση, βούληση της κυβέρνησης να εφαρμόσει πραγματικά μέτρα που να αντιμετωπίζουν τα χρόνια και εγγενή προβλήματα που συνεπάγει την ισιωτικότητα. Με αυτή τη λογική, αποφασίστηκε από το δεύτερο μισό του 2018 εφαρμοστεί και το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου στην ισιωτική Ελλάδα. Το μεταφορικό ισοδύναμο θα εναρμονίζει το κόστος μετακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων από και προς τα νησιά σε σχέση με το κόστος των χερσαίων μετακινήσεων. Για το σκοπό αυτό θα συνυπολογιστούν αντικειμενικοί δείκτες όπως η τιμή της χερσαίας μεταφοράς ένα χιλιόμετρο που θα βοηθούν στην ισοτιμία του δυσανάλογου κόστους θαλάσσιας μεταφοράς σε σχέση με αυτό της χερσαίας. Το μέτρο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα διασφαλίζει την ισοστάθμιση του κόστους μεταφοράς με αυτό της υπερωτικής Ελλάδος. Για τη διασφάλιση της επιτυχίας του μέτρου και την πραγματική ελάφρυνση των νησιωτών από τα μεταφορικά κόστη θα αναπτυχθεί και παρατηρητήριο τιμών, το οποίο θα διασφαλίζει τη μεταφορά του ωφέλους στον τελικό καταναλωτή. Το μεταφορικό ισοδύναμο ήταν αίτημα δεκαετιών των νησιωτών, αποτελώντας πραγματικό αντιστάθμισμα το κόστος που επιφέρει η νησιωτικότητα. Η παραπάνω δράση, όπως υπογραμμίζει το Υπουργείο, θα αποτελέσει συνέχεια του πλέγματος των νησιωτικών πολιτικών που έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται, όπως το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την ενίσχυση περιφερειών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Στα υπόλοιπα νησιά, στα οποία καταργούνται οι ειδικοί συντελεστές ΦΠΑ την 31η-12η του 2017, θα δοθεί έως το τέλος του έτους έκτακτο κοινωνικό αντιστάθμισμα στους νησιώτες με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Την Τετάρτη δημοσιεύθηκε στη Διάβια η νέα απόφαση, η οποία αφορά στο μέρισμα για τους νησιώτες που χάνουν το χαμηλό ΦΠΑ. Από σήμερα έως και την ερχόμενη Τετάρτη θα μπορούν οι δικαιούχοι του ειδικού πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος που θα χορηγηθεί στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kinonikomerisma.gr, όπου υποβλήθηκαν και οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα. Η καταβολή του ποσού θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο γνωστοποιεί και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα χορηγηθεί το πρόσθετο κοινωνικό μέρισμα. Από 500 έως 2.100 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση θα κυμαίνεται το πρόσθετο κοινωνικό μέρισμα που αποφάσισε η κυβέρνηση να διανύμει φέτος στα νοικοκυριά νησιωτικών περιοχών ως αντιστάθμισμα για την αύξηση από 1η-1η του 2018 του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά κατά 30%. Η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε χθες και προβλέπει ότι οι δικαιούχοι όσοι έχουν ως μόνιμη κατοικία με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 νησί των Ομών, Εύρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου πλην των νήσων Ρόδου, Καρπάθου, Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και τα κριτήρια είναι ίδια με αυτά για τη χορήγηση του κοινωνικού επιδόματος ως 24.000 ευρώ εισόδημα, έως 300.000 ευρώ ακίνητη περιουσία και ως 15.000 ευρώ καταθέσεις για μονομελές νοικοκυριό πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστές ανάλογα με τη σύνθεσή του. Για την πρώτη κατηγορία δικαιούχων με εισόδημα ως 8.000 ευρώ το εφάπαξ βοήθημα ορίζεται στα 700 ευρώ, για τη δεύτερη κατηγορία με εισόδημα ως 16.000 ευρώ το βοήθημα κατεβαίνει στα 600 ευρώ και για την τρίτη κατηγορία με εισόδημα έως 24.000 ευρώ αυτό διαμορφώνεται στα 500. Τα παραπάνω ποσά αφορούν μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Αυτά αυξάνονται με συντελεστή 0,5 για κάθε επιπλέον ενήλικα και 0,25 για τα ανήλικα μέλη. Ορίζεται ότι το μέγιστο βοήθημα δεν μπορεί να ξεπερνά το τριπλάσιο αυτό που προβλέπει για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, επομένως στις 2.100 ευρώ. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος για το κοινωνικό μέρισμα, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TaxisNet της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.
Σφόδρη αντιπαράθεση είχαν στη Βουλή, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με επίκεντρο την τροπολογία για την προστασία των συμβολιογράφων που διενεργούν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, για την οποία το ΚΚΕ κατέθεσε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία και ξεκίνησε την ολομέλεια συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τα μέτρα θεραπείας αντιπεινών για ψυχικά και διανοητικά ασθενείς. Έντονη ήταν η αντίδραση του Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή, τόσο για το αίτημα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη να αποσυρθεί η τροπολογία, όσο και για τις αιτιάσεις των άλλων εκπροσώπων της αντιπολίτευσης που τον κατηγόρησαν ότι αντί για προστατευτική διάταξη της πρώτης κατοικίας έφερε μία διοκτική ρύθμιση. Εμείς εντάξαμε την προστασία της πρώτης κατοικίας στον νόμο Κατσέλη με την τροποποίηση Σταθάκη. Ούτε λίγη τώρα, κύριε συνάδελφε, λίγη 31/12 του 2018. 18, δηλαδή έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο έτος. Και έχει πει ο Πρωθυπουργός, κατ' επανάληψη, ότι η κυβέρνηση αυτό το ζήτημα το εξετάζει και το επανεξετάζει και όταν δει ότι θα υπάρξει, ότι μπορεί να προκύψει πρόβλημα, θα το λύσει νομοθετικά. Γι' αυτό και το σύνθημα «Κανένα χέρι, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», για μας, επαναλαμβάνω, πείτε το όσες φορές θέλετε, το αποδεχόμαστε απολύτως. Μείζον θέμα έχει δημιουργηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την τροπολογία για την αυταπάγγελτη δίωξη όλων όσοι παρεμποδίζουν πληστηριασμούς που συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, μιλώντας στην Ολομέλεια, τόνισε πως η τροπολογία αυτή δεν συνδέεται με την πρώτη κατοικία, αλλά με την προστασία αυτών που διεξάγουν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Προσθέσαμε αυτή τη γραμμή, διότι πλέον οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα γίνονται σε ιδιωτικούς χώρους που είναι τα γραφεία των συμβολιογράφων. Ό,τι ισχύει για τους δημόσιους πληστηριασμούς, όπως ισχύει στον ποινικό κώδικα από το 1950, θα ισχύει και για αυτή την περίπτωση που μόλις τώρα σας διάβασα. Ζητούμε από την κυβέρνηση να την αποσύρει σήμερα. Και λέμε εκ των προτέρων ότι αν δεν την αποσύρει, εμείς θα κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα πρώτης κατοικίας. Η διάταξη αυτή δεν συνδυάζεται ούτε με πρώτη κατοικία ούτε με τίποτα. Εναρμονίζει το νομοθετικό καθεστώς που υπάρχει για τους φυσικούς πληστηριασμούς και για τους ηλεκτρονικούς. Δεν νομοθετούμε τίποτα καινούριο. Τίποτα καινούριο όσον αφορά τις διαδικασίες ενώπιον των ειρηνοδικείων. Η μόνη προσθήκη που μπαίνει είναι η προστασία των συμβολιογράφων στο γραφείο τους όταν ενεργούν ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Η αυτεπάγγελτη διαδικασία στις καταδρομικές επιθέσεις του Ρουβίκονα και διάφορες άλλες διαδικασίες σε ιδιωτικούς χώρους. Γιατί όχι? Οφείλουμε να χαιρετήσουμε την αφοσίωση της κυβερνήσεως στη διενέργεια των πληστηριασμών. Επιτάχυνση της ανάκαμψης της διετία 2018-2019 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος στην ενδιάμεση έκθεσή της για την νομισματική πολιτική του 2017. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τράπεζας αναμένεται ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω πρόθεσμα και προβλέπονται ρυθμία αύξηση του ΑΕΠ 1,6%, 2,4% και 2,5% για τα έτη 2017-2018 και 2019 αντίστοιχα. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Τουρνάρας, παρέδωσε σήμερα την ενδιάμεση έκθεση για την νομισματική πολιτική στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτσι. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι εξελίξεις στους επόμενους μήνες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, διότι θα επιδράσουν καθοριστικά στην πορεία της οικονομίας για πολλά χρόνια. Έντονη ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης που μέσω πηγών σχολίασε τα εξής. Επειδή ένας αποτυχημένος υπουργός οικονομικών τότε και μία αποτυχημένη κυβέρνηση είχαν θέσει ως βέλτιστη εκδοχή όχι την έξοδο στις αγορές με ευνοϊκά επιτόκια αλλά τη γραμμή στήριξης, δεν σημαίνει ότι μία επιτυχημένη κυβέρνηση δεν θα τα καταφέρει πολύ καλύτερα. Ήδη όλες οι ενδείξεις αυτό αποδεικνύουν. Αισιόδοξη από την άλλη για την επόμενη τουριστική περίοδο εμφανίστηκε σε δηλώσεις της Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου, κυρία Μαριέτα Παπαβασιλείου. Παράλληλα, έστειλε τις ευχές της σε όλους τους νησιώτες. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αύξηση στις πωλήσεις συγκριτικά με πέρυσι και υπάρχει επίσης αναβδομάδα, φαίνεται ότι αυξάνονται συνέχεια οι κρατήσεις. Δηλαδή, αν συγκρίνεις την προηγούμενη εβδομάδα με την επόμενη εβδομάδα, φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση και μια σταθερότητα. Και σταθερότητα, μάλλον περισσότερο, που σημαίνει ότι η σεζόν πάει πάρα πολύ καλά και δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Τώρα, όσον αφορά τα early booking, θεωρώ ότι οι ξενοδόχοι
Επειδή ξέραν ότι θα είναι μια πολύ καλή σεζόν, έδωσαν early booking σε, δεν έχουν καμηλώσει πολύ τις τιμές τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί θεωρώ ότι θα αυξηθούν οι τιμές και έχουν αυξηθεί οι τιμές. Βέβαια, υπάρχουν υπόλοιπες αγορές οι οποίες αρχίζουν δειλά-δειλά και ανοίγουν, όπως είναι τις Τουρκίες και της Αιγύπτου. Η Ισπανία παρουσιάζει μία μείωση λόγω των καταστάσεων στην Βαρκελόνη. Η Ελλάδα θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι θα είναι ο κερδισμένος παίκτης για το 2018 και ελπίζω να συνεχίσει έτσι και όχι μόνο για το 2018, να υπάρχει μια σταθερότητα τα επόμενα 3 χρόνια για να μπορέσει να εξισορροπήσει η αγορά. Η περιφέρεια θα συμμετέχει στο Παρίσι, θα πάει στο Παρίσι, θα πάει στο Μιλάνο, θα πάει στο Βερολίνο, θα πάει στη Ρωσία. Αυτά μέχρι τον Μάρτιο και ουσιαστικά αυτές είναι οι εκθέσεις. Η βασική μας αγορά είναι η Γερμανία και η Αγγλία. Ναι. Η μία θα ανταγωνίζεται την άλλη. Δηλαδή, φέτος νομίζω ότι θα πάει καλύτερα η Γερμανία και εξίσου καλά βέβαια και η Αγγλία. Είναι οι δυνατές μας αγορές. Η περιφέρεια θα δώσει βάση και στον αθλητικό και στον πολιτιστικό τουρισμό και στη γαστρονομία. Δηλαδή, κάτω από τον τουρισμό, φέτος θα δώσουμε προτεραιότητα στη γαστρονομία. Γιατί το 2019 η περιφέρειά μας είναι η γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον αθλητικό τουρισμό, νομίζω ότι έχουν γίνει θεσμοί πλέον κάποιοι αγώνες. Στόχος μας είναι να υπάρξουν και περισσότεροι αγώνες σε όλη την περιφέρεια για να αναπτύξουμε το κομμάτι του αθλητικού τουρισμού. Προσπαθούμε και νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Και το επόμενο μας βήμα είναι ο πολιτιστικός τουρισμός. Έχουμε απίστευτο πλούτο, τον οποίο πρέπει να προβάλλουμε και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία πλέον για το 2019. Θα ήθελα να ευχηθώ ένα χαρούμενο 2018. Όλος ο κόσμος να έχει υγεία και δύναμη να αντιμετωπίσει ό,τι δυσκολίες παρουσιάζονται. Ελπίζουμε να είναι οι τελευταίες, να μην έχουμε πλέον άλλες δυσκολίες στην περιοχή μας και προβλήματα, να υπάρξει ανάπτυξη, να υπάρξει ευημερία, να υπάρξει ευτυχία στον κόσμο. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για το 2018. Τα μηνύματα έτσι κι αλλιώς είναι καταπληκτικά. Νομίζω ότι καλύτερα δεν γίνονται. Ελπίζω να υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή και στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι τουριστικοί προορισμοί να αυξήσουν τις τιμές τους και να φέρουν ακόμα μεγαλύτερη ευημερία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Το σύνολο των βρεφικών προϊόντων τα οποία έχουν παραχθεί από τις 15 Φεβρουαρίου του 2017 στο εργοστάσιο στην Κραόν της Γαλλίας ανακαλεί προληπτικά η εταιρεία Lactalis, παραγωγός του βρεφικού γάλακτος Vresilac. Η Lactalis απέσυρε σήμερα ακόμη 720 παρτίδες βρεφικού γάλακτος και άλλων προϊόντων λόγω του κινδύνου μόλυνσης από σαλμονέλα 2 εβδομάδες μετά την ανακοίνωση για την απόσυρση 625 παρτίδων. Πλέον γνωρίζουμε ότι υπήρξε διάχυτη μόλυνση σε αυτό το εργοστάσιο έπειτα από εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2017, αναφέρει παραγωγός εταιρείας σε σχετική ανακοίνωση. Προβλήματα ψυχικής υγείας αντιμετώπιζε ο οδηγός του αυτοκινήτου που σκόρπισε τον τρόμο στην 5η στη Μελβούρνη, με τις αρχές να ξεκαθαρίζουν πως το περιστατικό δεν συνδέεται με την τρομοκρατία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο οδηγός του οχήματος που έπεσε σκοπίμως πάνω σε πλήθος πεζών στο κέντρο της πόλης, τραυματίζοντας 16 ανθρώπους, είναι ένας 32χρονος ασφραλός αφγανικής καταγωγής, ο οποίος ήταν γνωστός στις αρχές και χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Νωρίτερα, η αστυνομία της Μελβούρνης είχε προχωρήσει στη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου πέραν του οδηγού σε σχέση με το περιστατικό. Νέος συναγερμός είναι μένες στη Μελβούρνη, αυτή τη φορά λόγω έκρηξης που σημειώθηκε κοντά σε εμπορικό κέντρο της πόλης, λίγες ώρες μετά το αιματηρό περιστατικό με το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πεζούς. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μια φιάλη αερίου εξεράγει σε περιοχή κοντά στο εμπορικό κέντρο στο Φρανκστόν, με τις αρχές να σπέβδουν στο σημείο και να εκενώνουν την περιοχή. Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά, την οποία κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ανακαλύφθηκε τώρα ένα μυστικό τούνελ που οδηγεί σε παρεκκλήση ενός από των πλέον ιστορικών μοναστηριών του χριστιανισμού, αυτό της Παναγίας Σουμελά, στο οποίο εκτελούνται εργασίες αναστήλωσης τα τελευταία 2 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων, το τούνελ εντοπίστηκε στο βόρειο μέρος της Μονής, κάτω από τη Σκεπή. Στο παρεκκλήσι ανακαλύφθηκαν τοιχογραφίες με θέματα παράδεισος και κόλαση και θάνατος και ζωή. Τα τεχνικά συνεργεία συνεχίζουν τις διαδικασίες αναστήλωσης στο μοναστήρι, ώστε να ανοίξει για το κοινό το καλοκαίρι του 2018.
Οι εργασίες διεξάγονται υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς το μοναστήρι είναι σε κακή κατάσταση και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Όμως, η πρώτη φάση της αναστήλωσης έχει ολοκληρωθεί. Ας περάσουμε τώρα στα οικονομικά μας. Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση θα πάρουν πριν από τις γιορτές 55.000 άνεργοι 18 έως 24 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΕΒ. Μέχρι εχθές, Τετάρτη, οι δικαιούχοι θα έπρεπε να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στη σελίδα του ΟΕΔ. Η ΦΑΠΑΞ οικονομική ενίσχυση θα πάρουν πριν από τις γιορτές 55.000 άνεργοι 18 έως 24 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Μέχρι σήμερα, Τετάρτη, οι δικαιούχοι πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στη σελίδα του ΟΑΕΔ. Οι δικαιούχοι δεν θα υποβάλουν αίτηση όπως θα πρέπει να δηλώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού μπαίνοντας με τους κωδικούς τους στην ειδική εφαρμογή στο oaed.gr. Το ποσό θα ανέρχεται σε 400 ευρώ και θα διανεμηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι δυνητικοί δικαιούχοι του επιδόματος νεανικής αλληλεγγύης ανέρχονται σε περίπου 55.000 άτομα και για τη χορήγηση του ποσού έχει δεσμευτεί κονδύλι άνω των 20.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση, αλλά μόνο να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού το αργότερο μέχρι σήμερα, κάνοντας χρήση της εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΑΕΔ. Οι δικαιούχοι θα δουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση στον τραπεζικό λογαριασμό τους έως τη 31 Δεκεμβρίου. Οι άνεργοι 18 έως 24 που την 31 Οκτωβρίου 2017 ήταν μη επιδοτούμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρό Ανέργων του ΑΕΔ και οι οποίοι εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι και μη επιδοτούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν ως την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59 τα στοιχεία IBAN τραπεζικού λογαριασμού σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα στην οποία έχουν ατομικό λογαριασμό ή είναι δικαιούχοι σε κοινό λογαριασμό. Συνολικά 254 πρόσφυγες και μετανάστες πέρασαν στη Λέσβο το τελευταίο 24ωρο. Συγκεκριμένα από χθες Τετάρτη μέχρι και σήμερα Πέμπτη στις 7 το πρωί εντοπίστηκαν από σκάφη του λιμενικού σώματος και της Frontex μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα 4 πλαστικές λέμβοι. Οι επιβαίνοντες στις 254 συνολικά λέμβους μεταπιβιβάστηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλίνης και από εκεί στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μόριας. Αναστέλλεται και για το 2018, είχε ήδη δηλαδή αναστελείωση στις 31/12/17, η ισχύς του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με το φόρο της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας στη Βουλή. Αναστέλλεται για το 2018 η ισχύς του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με το φόρο της επεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αίτια, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που βρίσκεται σε βάση επεξεργασίας στη Βουλή. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η απώλεια εσόδων για το 2018 από την αναστολή αυτή εκτιμάται στο ποσό των 24 εκατομμυρίων ευρώ. Ο φόρος υπεραξίας είναι ένας φόρος που ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ, καθώς προκαλούσε περισσότερα προβλήματα στην αγορά από τα έσοδα που θα έφερνε, έτσι η εφαρμογή των διατάξεων για την επιβολή του ανιστάλλει για 3 χρόνια το 2015, το 2016 και το 2017, με νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή το 2014 και το 2016. Ο φόρος υπεραξίας, αν ποτέ εφαρμοστεί, θα επιβάλλεται με συντελεστή 15% στο κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και στην τιμή πώλησης κάθε ακινήτου. Ο φόρος θα επιβαρύνει τον πολίτη του ακινήτου, ενώ ο αγοραστής θα οφείλει φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Εφόσον ο φορολογούμενος έχει διακρατήσει το ακινήτο που πουλάει για 5 τουλάχιστον έτη από τη στιγμή της απόκτησής του, η υπεραξία θα είναι αφορολόγητη μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ. Όσοι μεταβιβάσουν ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους πριν το 1995 θα απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας. Η τελική υπεραξία επί της οποίας θα υπολογίζει το φόρο θα προσδιορίζεται με βάση πιστωτιές συντελεστές απομείωσης κλιμακόμενους ανάλογα με τα έτη διακράτησης του ακινήτου και ειδικά για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από 1η Ιανουαρίου 1995 έως 31 Δεκεμβρίου του 2002, οι συντελεστές απομείωσης θα περιορίζονται καθώς θα πολλαπλασιάζονται με 0,8%. Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Λιμενικού Ταμείου Κόνη, Σύρου και Στυπάλας για το οικονομικό έτος 2018. Για το λιμάνι του Μανδρακίου Νησίρου, οι δαπάνες ανέρχονται στο ύψος των 79.400 ευρώ και για την Μαρίνα των Πάλων οι δαπάνες είναι του ύψους των 115.500 ευρώ. Για το 2017 οι πληρωθήσεις δαπάνες για το λιμάνι Μανδρακίου ήταν 61.000 περίπου ευρώ και για την Μαρίνα των Πάλων ήταν 83.000 περίπου ευρώ. Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Λιμενικού Ταμείου Κόνης Σύρου Αστυπάλειας για το οικονομικό έτος 2018.
Για το λιμάνι του Μαλδρακίου Νησίρου, οι δαπάνες ανέρχονται στο ύψος των 74.400 ευρώ και για την Μαρίνα των Πάλιων οι δαπάνες είναι του ύψους των 115.500 ευρώ. Για το 2017 οι πληρωθήσεις δαπάνες για το ΜΕΝ λιμάνι Μαλδρακίου ήταν 61.800 ευρώ και για τη Μαρίνα των Πάλιων ήταν 83.049 ευρώ. Το 2017 το λιμάνι Ταμείο ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας που απαιτείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την αναβάθμιση εξυγχρονισμού λιμένα Μανδράκη Νησίρου και έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες. Συμπερασματικά, ενέκρινε σκόπιμο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΚΟ να λάβει την απόφαση για την αναβάθμιση εξυγχρονισμού λιμένα Μανδρακίου Νησίρου. Με βάση τις παρατηρήσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια το τεχνικό τμήμα Νησίρου, εκτιμά ότι το σχετικό κόστος της μελέτης θα κυμανθεί από 250.000 ευρώ έως 350.000 ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος κατασκευής θα κυμανθεί από 2.500.000 ευρώ έως 3.500 ευρώ. Το έργο υποβλήθηκε από το Πρόγραμμα Ειδικών Αναπτυξιακού Σκοπού Νότιο Αιγαίο, το οποίο με διυπέγραψαν διευθύνουσα υπηρεσία στο σχετικό τεχνικό δελτίο και απομένως ανέλαβε την υποχρέωση να επιβλέψει την ορίμανση και την εκτέλεση του έργου. Η ΜΟΔ ανέλαβε τη συνεχή παρακολούθηση για την έκδοση των σχετικών αδειών και διοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου ΚΟ Νησίρου Αστυπάλας. Συμμετέχουν ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορονέος και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διαμαντής Χαρτοφίλης. Στο βρεφονιπιακό σταθμό Βαφιαδάκιον της Αρχιεπισκοπής Αθηνών βρέθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας παρακολουθούσε τη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σταθμού, στην οποία παρευρέθησαν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων. Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνεχάρει τους συντελεστές της παράστασης και τους εργαζομένους για το ήθος και τη φροντίδα του που δίνουν στα παιδιά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο προϊστάμενος τώρα του Τμήματος Αλίας Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, κ. Ιερεμίας Σταυλάριος, μας ενημερώνει για την παράταση του στην πρόσκληση του προγράμματος Αλίας 2014-2020, όπου μέσα από αυτό μπορούν να εξυγχρονιστούν αλιευτικά σκάφη, ικθυοκαλλιέργειες και άλλα. Έχουμε επισκεφθεί τον κύριο Ιερεμία Σταυλάριο, προϊστάμενο του Τμήματος Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, προκειμένου να μας ενημερώσει για μια παράταση που δόθηκε για ένα πρόγραμμα. Κύριε Σταυλάρη, πείτε μας λίγο σε τι αφορά αυτό το πρόγραμμα, σε ποιους απευθύνεται και τι μπορεί να ωφεληθούν μέσα από αυτό. Ωραία. Καλημέρα σε όλους. Οι προσκλήσεις είχαν εκδοθεί για πρώτη φορά στις 26 του Σεπτέμβρη. Η αρχική τους ημερομηνία λήξης ήταν 10 του Ιανουαρίου και στις 8 του Δεκεμβρίου δόθηκε η πρώτη παράταση ως προς την ημερομηνία λήξης μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Οι προσκλήσεις αυτές αφορούν στον εξυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, στον εξυγχρονισμό των υδατοκαλλιεργειών, στη μεταποίηση και στην αξιοποίηση των προϊόντων αλίας από τα αλιευτικά σκάφη. Επίσης είχε εκδοθεί και μία άλλη πρόσκληση για την αποχωριστική απόσυρση των αλιευτικών σκαφών, η οποία έληξε βέβαια στις 4 του Δεκέμβρη, mm-hmm. όσοι προλάβαν κάνανε τις αιτήσεις τους. Και από εδώ και πίσω υπάρχουν και τρέχουν οι προσκλήσεις που αφορούν στον εξυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, των υδατοκαλλιεργειών και της μεταποίησης. Πρέπει να προϋπάρξει κάποια πρόταση από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους? Είναι ανοιχτό το πλαφόν, δηλαδή το ύψος της κάλυψης, ή υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο, μέχρι στο ύψος το οποίο μπορεί να φτάσει? Είναι ανοιχτό το ποσό που... Αχα. Δεν νομίζω ότι κάποιος αλιάς θα φτάσει δηλαδή στο ανώτερο επίπεδο, στο ανώτερο ποσό που προβλέπονται από τις προσκλήσεις αυτές. Το ελάχιστο ποσό είναι, υπάρχει όριο στο ελάχιστο ποσό που είναι mm-hmm. τα 2.000 ευρώ. Οι αλιείς μπορούν να το εκμεταλλευτούν για να εξυγχρονίσουν το αλιευτικό του σκάφος και υπάρχει ένας σημαντικός κατάλογος των δράσεων που μπορούν να κάνουν και το τι μπορούν να αλλάξουν, για να εξυγχρονίσουν το σκάφος τους. Μπορούμε εμείς να τους δώσουμε όλο αυτό το κατάλογο. Το μόνο που θα πω, γιατί είναι μακρύς αυτός, είναι ένας τετρασελίδος κατάλογος των. Αυτό που θα πω εγώ είναι αυτά που δεν μπορούν να επιδοτηθούν και μάλλον είναι και τα πιο
σημαντικά για τους αλλοίς, όπως είναι οι μηχανές, τα αλλιευτικά τους εργαλεία, τα βίντσα τους και τα λοιπά, και τα βυθόμετρα. Γιατί, γιατί το πνεύμα γενικότερα, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της πολιτικής που ακολουθείτε τώρα, είναι αφενός με η μείωση του αλλιευτικού στόλου, και ως εκ τούτου υπάρχει λειτουργήση, ας πούμε, και βγήκε για το πρόγραμμα για τις οριστικές αποσύρσεις των αλλιευτικών σκαφών, και ο εξυγχρονισμός ήδη υπαρχόντων εργαλείων που έχουν μέσα τα αλλιευτικά σκάφη. Δεν επιδοτείται δηλαδή ο εξυγχρονισμός για να αυξηθεί η αλλιευτική δυνατότητα που έχουν τα σκάφη. Επομένως ούτε βελτιώσεις στο σώμα του σκάφους. Βελτιώσεις στο σώμα του σκάφους, ναι, που αφορούν στην ασφάλεια. Δεν επιδοτούνται, για παράδειγμα, το βυθόμετρο που θα διευκόλυνε τον αλλιέα να βρει νέους τόπους και να αλλιεύει περισσότερο. Δεν επιδοτείται η νέα μηχανή, γιατί δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα στον αλλιέα να πάει αλλού και να ψαρέψει. Και υπάρχει ενδιαφέρον συνήθως σε αυτές τις προσκλήσεις, υπάρχει ανταπόκριση. Συνήθως, ιδιαίτερα για ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Και για μηχανές, βέβαια, υπήρχε παλιότερα, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό είναι το κύριο ενδιαφέρον που έχουν οι αλλιείς. Τώρα, μπαίνουν τα θέματα, βέβαια, της ασφάλειας επί του σκάφους, της μείωσης του κόστους κατανάλωσης με την πρημοδότηση και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάνελς, τέτοιου είδους δηλαδή. Ενέργειες τώρα προωθούνται και επιδοτούνται από την κοινότητα. Καταλάβαμε. Αυτή η πρόσκληση τώρα μέχρι πότε έχει πάρει παράταση? Αυτή έχει πάρει παράταση μέχρι τις 28 του Φεβρουαρίου. Έως τότε λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται εδώ σε εσάς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε εμάς για ενημέρωση, αλλά ο φάκελος τώρα πλέον στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής που ακολουθείται, ας πούμε, της ιδιωτικοποίησης, ας πούμε, του δημόσιου τομέα και της αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από το δημόσιο τομέα, δυστυχώς θα πρέπει να πάνε σε κάποιον εξωτερικό μελετητή, ο οποίος θα του συντάξει το φάκελο και θα αποσταλεί κατευθείαν από εκείνους, όχι στην περιφέρεια, στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο απευθείας. Στο Υπουργείο κατευθείας. Ωραία, επειδή η πρόσκληση είχε έρθει στα χέρια μας από την περιφέρεια. Ήταν ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε η περιφέρεια στα πλαίσια της ενημέρωσης. Ωραία, πολύ ωραία. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπατε. Να ευχαριστήσω, να πω καλές γιορτές. Δεν ξέρω αν θέλετε και εσείς να ευχηθείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που ήρθατε για την τιμή που μας κάνετε. Καλές γιορτές σε εσάς, στην οικογένειά σας και σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Επίσης, χρόνια πολλά. Δώρα στους καρκινοπαθείς μοίρασε σήμερα ο Σύλλογος Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου μαζί με Δύναμη για τη Ζωή. Η σεμινή εκδήλωση έγινε στο νοσοκομείο της Ρόδου. Καλημέρα σας. Σήμερα μας βρίσκεται στο νοσοκομείο της Ρόδου. Έχουν έρθει όλοι οι εθελοντές για να δώσουμε μια μεγάλη αγκαλιά στους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ σήμερα στις χημειοθεραπείες. Είναι η μέρα αγάπης για μας. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά με υγεία για όλο τον κόσμο. Το παραδοσιακό ελληνικό γλυκό που ήταν γνωστό από την αρχαιότητα πήρε την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπει στο Μητρό των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων.
Το ελληνικό γλυκό δεν είναι άλλο από το ροδίτικο μελεκούνι. Για το θέμα μίλησε σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα κ. Φιλίμωνας Ζανετίδης και τόνισε πως θα ακολουθήσουν και άλλα προϊόντα όπως το μέλι της Καλύμνου. Καλές γιορτές με υγεία σε όλο τον κόσμο και σε εσάς προσωπικά τους δημοσιογράφους. Να είστε καλά με υγεία και να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Να πούμε ότι στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου το Περιφερειακό Συμβούλιο έκρινε την εκκίνηση της διαδικασίας για την αγροδιατροφική σύμπραξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Η Περιφέρεια ετοιμάζεται για να βγει η προκήρυξη και η πρόσκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που σύμφωνα με τον νόμο μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή, όπως είναι οι Δήμοι, τα Επιμελητήρια, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι φορείς εστίασης, τα Ξενοδοχειακά Επιμελητήρια, που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια προκειμένου να υπάρχει οργανωμένη πλέον μέθοδος και προσπάθεια που έχει να κάνει με τη διατροφή μας, με τα προϊόντα που παράγονται, με την ανάδειξή τους, την πρόοδησή τους στην αγορά, με λίγα λόγια. Επίσης, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο την προγραμματική σύμβαση με το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο για την ανάδειξη της αιγιακής διατροφής ως ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο στα νησιά της Περιφέρειας. Είναι μια συνεργασία που έχει να αναδείξει τις διατροφικές συνήθειες που έχουμε στην περιοχή, τα προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις ασθένειες, όπως είναι ο διαβήτης και διάφορες άλλες, αλλά πολύ περισσότερο πόσο υγιεινό, πόσο υγιεινή διατροφική συνήθεια είναι να χρησιμοποιούμε τα προϊόντα που παράγονται στα νησιά μας, που είναι ιδιαίτερα προϊόντα με ισχυρή διατροφική αξία. Τώρα για το μελεκούνι, οι καλές ειδήσεις τρέχουν. Προφανώς τα ειδησογραφικά πρακτορία είδαν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ορίζει πλέον το μελεκούνι ως προστατευόμενο προϊόν γεωγραφικής ένδειξης στα όρια της Ρόδου, του νησιού της Ρόδου, από συγκεκριμένους από τους παραγωγούς που κάνουν το μελεκούνι. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε η Περιφέρεια στη συνεργασία με τους παραγωγούς, που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού πλέον αναγνωρίζεται και επιστοποιείται με τον πιο επίσημο τρόπο στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μελεκούνι ως προστατευόμενο προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, πρόσφατη ενημέρωση και έγγραφη από το γραφείο του Υπουργού σχετικά με τα προϊόντα που έχει προσπαθήσει η Περιφέρεια και έχουν σταλεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, το κρασοτήρι και αυτό έχει αναδειχθεί στην ελληνική επικράτεια ως προστατευόμενο προϊόν. Έχει οδεύσει και εγγράφος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι το δεύτερο προϊόν που προσπαθούμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άλλα τρία προϊόντα είναι και αυτά σε καλό δρόμο. Ζητήθηκαν κάποιες διευκρινήσεις και κάποιες παρατηρήσεις που έκανε η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου. Καλύφθηκαν από τους αναδόχους και από τους παραγωγούς. Αφορά το λόπι της Καταβιάς, τη Σιτάκα της Κάσου και το μέλι της Καλύμνου. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Η υπηρεσία επεξεργάζεται και άλλα προϊόντα σε νησιά της Περιφέρειας και στη Ρόδο προκειμένου να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Έψαλαν τα κάλαντα στον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο τα παιδιά από διάφορα δημοτικά σχολεία της πόλης της Ρόδου. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Καλά, καθόλου. Καθόλου, καθόλου.
Ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο δημιούργησε η ελληνική αστυνομία, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να ευχηθεί καλές γιορτές στους πολίτες. Στο οπτικο-ακουστικό υλικό πρωταγωνιστούν αστυνομικοί που υπηρετούν σε όλα τα τμήματα, αλλά και οι εκπαιδευμένοι σκύλοι που καθημερινά συνδράμουν καταλυτικά στο έργο των αστυνομικών αρχών. Δείτε το σχετικό βίντεο. Η Νότια Κορέα εξυγχρονίζει μια ιστορική παράδοση με το να επιτρέπει σε ρομπότ να κρατήσουν την Ολυμπιακή Δάδα. Στη λαμπιοδιοδρομία για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς 2018 στη Biancheol Chang, όχι ένα αλλά δύο ρομπότ είναι μεταξύ των λαμπιοδιοδοφόρων. Η Νότια Κορέα εξυγχρονίζει μια ιστορική παράδοση με το να επιτρέπει σε ρομπότ να κρατήσουν την Ολυμπιακή Δάδα. Στη λαμπαδιδρομία για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς 2018 στην Πενινγκστιάν, όχι ένα άλλο δύο ρομπότ είναι μεταξύ των λαμπιδοφόρων. Την 41η μέρα της λαμπαδιδρομίας, ο Χιούμπο είναι σχεδόν ανθρωπόμορφο ρομπότ, το οποίο δημιουργήσε το Korean Advanced Institute of Science and Technology, κράτησε τη Δάδα πριν διαπεράσει ένα τούβλινο τοίχο και την παραδώσει στον δημιουργό του, Ο Τζανχό. Με τη σειρά του, αυτός την έδωσε σε ένα άλλο ρομπότ, ένα βαδιστή που ελέγχεται από άνθρωπο και ο οποίος φέρει το όνομα FX2, μια κατασκευή ύψους σχεδόν 2,5 μέτρων και βάρος 272 κιλών με δύο χέρια και 5 δάχτυλα στο καθένα. Η ρομποτική επανάσταση αναμένεται να είναι το επίπεδο στο οποίο τα επόμενα χρόνια θα εστιάζουν οι Ολυμπιακοί αγώνες, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η συμμετοχή στη λαμπαδιδρομία στην Νότια Κορέα δεν θα είναι η μόνη ενασχόληση του Χιούμπο στους χειμερινούς της επόμενης χρονιάς. Θα χρησιμοποιηθούν ως καθαριστές πάροχοι πληροφοριών Security 85 Χιούμπο στους επόμενους Ολυμπιακούς στην Ιαπωνία το 2020. Οι οργανωτές ελπίζουν έχουν σε λειτουργία ένα πλήρες ρομποτικό χωριό. Στόχος μας είναι να είμαστε οι πιο συνδεδεμένοι και τεχνολογικά εξελιγμένοι Ολυμπιακοί αγώνες της ιστορίας, υποσχέθηκε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Χειμερινής Ολυμπιάδας στην Πινιουξιάνγκ. Σήμερα ήταν για μας ευκαιρία να δείξουμε στον κόσμο κάποιες από τις συναρπαστικές τεχνολογίες που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των αγώνων. Άναυδη, περαστική από το κέντρο του Παρισιού, κοιτούσε τον άνδρα που περπατούσε πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή από τον πύργο του Άιφελ στο Τροκαντερό. Ο Γάλλος Νάθαν Παουλίν περπάτησε απόσταση 650 μέτρων σε ύψος 65 μέτρων πάνω από το έδαφος. Το εγχείρημά του στέφθηκε με επιτυχία, όμως και μόνο να το βλέπει κανείς ζαλίζει, πόσο μάλλον να το κάνει. Άναυδοι περαστικοί από το κέντρο του Παρισιού κοιτούσαν τον άνδρα που περπατούσε πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή από τον πύργο του Άιφελ στο Τροκαντέρο. Ο Γάλλος Νάθαν Παουλίν περπάτησε απόσταση 650 μέτρων σε ύψους 65 μέτρων πάνω από το έδαφος. Το εγχείρημά του στέφθηκε με επιτυχία, όμως και μόνο που το βλέπει κανείς ζαλίζει. Πόσο μάλλον να το κάνει.
εισήγησή του ταξιδιώτη στα Ζαχαροχώρια, η Αρίστη αποτελεί πολύ καλή περιλογή τόσο για την όμορφη τοποθεσία της, όσο και για τη θέση της που ευνοεί την εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής. Χτισμένη σε υψόμετρο 650 μέτρων σε απόσταση 50 χιλιόμετρων από τα Ιωάννα, η Αρίστη είναι σκαρφαλωμένη σε μια καταπράσινη πλαγιά. Στην περιήγηση του ταξιδιώτη στα Ζαχαροχώρια, η Αρίστη αποτελεί πολύ καλή επιλογή τόσο για την όμορφη τοποθεσία της, όσο και για τη θέση της που ευνοεί την εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής. Χτισμένη σε υψόμετρο 650 μέτρων, σε απόσταση 50 χιλιόμετρων από τα Ιωάννα, η Αρίστη είναι σκαρφαλωμένη σε μια καταπράσινη πλαγιά. Βρίσκεται στο δρόμο προς το Πάπικο και μέχρι το 1928 ονομαζόταν Αρτσίσκα. Η καρδιά της Αρίστης χτυπά γύρω από την κεντρική πλατεία της με το χαρακτηριστικό πλάτανο και την όμορφη θέα προς τις βουνοκορφές. Το χωριό διαθέτει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και πιο πολυτελή καταλήμματα των Ζαχαροχωρίων, το όμορφο κεφαλοχώρι βρίσκεται λίγο πριν το εντυπωσιακό μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιώτισσας που στέκει στην άκρη του βράχου μιας σπηλιάς, ακριβώς πάνω από το ποτάμι και τη γέφυρα Βοηδομάτη. Η Αρίστη παίρνει άριστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο εντυπωσιακό κάστρο στην κορυφή του Λόφου με φόντο χιονισμένα βουνά που υπόσχεται το παραμύθι της Αυστρίας. Το Σάλτσμπουργκ βρίσκεται σε υψόμετρο 420 μέτρων με τον ποταμό Σάλτσκαν να το χωρίζει στη μέση. Γοτθική, καθεδρική, πολυτελή παλάτια και το πνεύμα του Μότσαρτ να βρίσκεται παντού μέσα στην πόλη. Καθιστούν την αυστριακή πόλη ιδανικό προορισμό για κάθε ταξιδιώτη. Ένα εντυπωσιακό κάστρο στην κορυφή του Λόφου με φόντο χιονισμένα βουνά υπόσχεται το παραμύθι της Αυστρίας. Το Σάλτσμπουργκ βρίσκεται σε υψόμετρο 320 μέτρων με τον ποταμό Σάλτσκαν να τα χαρίζει στη μέση. Γοθική καθεδρική πολυτελή παλάτια και το πνεύμα του Μότσαρτ να βρίσκεται παντού μέσα στην πόλη καθιστούν την αυστριακή πόλη ιδανικό προορισμό για κάθε ταξιδιώτη. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς την παλιά πόλη του Σάλτσμπουργκ για περιπάτους στα στενά δρομάκια και στην πλατεία του Μότσαρτ. Οι νυχτερινές περιπλανήσεις αυτή την εποχή περιλαμβάνουν αυτοσχέδιες συναυλίες με κλασική μουσική και κάλαντα, ενώ η ατμόσφαιρα γεμίζει μυρωδιές από γαρίφαλο και πορτοκάλι. Στους δρόμους τριγυρνούν τα ξωτικά κράμπους και πέτσμεν που ακουμπούν οι περαστικοί για να τους φέρουν γούρι. Το κάστρο Χόζεσμπαρκ χρονολογείται από το 1077 και προσφέρει εκπληκτική θέα των Άλπαιων. Στη γενέτειρα του Αυστριακού Μουσουργού, ο επισκέπτης δεν πρέπει να φύγει χωρίς να δοκιμάσει το λικέρ Αμάντιους και τα σοκολατάκια που κατασκευάζονται προς τιμή του. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με το μυαλό στις διακοπές, ο χαλαρός Ολυμπιακός δεν μπορούσε για μια ακόμη φορά να βγάλει φάση στα περιβόλια, αλλά με τον Μποτία να βρίσκει δίχτυα στην πρώτη καλή στιγμή των Ερυθρόλευκων στο 57 και τον Ανσαριφάτ να σκοράρει 12 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στο 78, οι Πειραιώτες επικράτησαν 2-0 του Πλατανιά και είναι ουσιαστικά ήδη στα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Δεύτερο τέρμα στη σεζόν για τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό και αυτό απέναντι στους Χανιώτες, καθώς είχε σκοράρει και στο 5-1 του Φαλήρου για το πρωτάθλημα. Με ένα αέριο γυριστό σουτ, μάλιστα μετά από κεφαλιά πάσα του Έγκελς. Το εισιτήριο για τα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας φράγησε από τώρα η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι σάρωσαν 4-0 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις τους για το 2017. Η ένωση ήταν καλύτερη σε ολόκληρη τη διάρκεια του παιχνιδιού και δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου από την ομάδα του Μάκη Χάβου που ήταν μονίμως σε θέση άμυνας. Το σκορ άνοιξε σε ιδανικό σημείο αφού στο φινάλε του ημιχρόνου ο Λάζαρος με εκτέλεση πέναλτι νίκησε τον Κυριακίδη. Λίγο μετά τη σέντρα στο δεύτερο μέρος, ο Μπακασέτας διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 46, στο 65 ο Γκάλο με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ έγραψε το 3-0, ενώ το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 87 όταν ο Γιακουμάκης πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ομάδας του Χιμένεθ. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε ιδανικά το 2017 με νίκη πρόκριση 4-0 επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο και έχει πλέον όλη την άνεση να επικεντρωθεί στην ενίσχυσή της. Ο Σοτζέι Μασούντ είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει την πρώτη από τις 3-4 χειμερινές προσθήκες. Ίσως και σήμερα ο Ιρανός μεσοεπιθετικός να μείνει ελεύθερος από τον Πανιόνιο και από εκεί και πέρα απομένουν λεπτομέρειες για να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα. Το θέμα της διάρκειας του συμβολαίου του δεν θα αποτελέσει εμπόδιο και θα ξεπεραστεί με τον έναν και με σύμφωνα για 6 μήνες συν ένα χρόνο που θέλει η ΑΕΚ ή τον άλλον με κλειστό συμβόλαιο 1,5 έτους που θέλει ο παίκτης. Με τον άλλο τρόπο. Άλλωστε, ο Μεν Μανόλο Χιμένεθ προορίζει τον 33χρονο Άσο ακόμη και αβασικό. Ο Δε Μασούτ επιθυμεί μέσω της ΑΕΚ να διεκδικήσει την επιστροφή του στην εθνική Ιράν εν ώψη του Μουντιάλ. Απίστευτη κατάθεση ψυχής από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να μην είχαν τους Μιλουτίνοφ, Μπρίντεζι, Αγραβάνη
και Ετιλή, αλλά οι Ερυθρόλευκοι είδαν τον Μακλίν να λιώνει στο παρκέ του Σπανούλη και Παπα-Νικολάου, να βγάζουν καρδιά και έτσι να νικούν 88-86 την Τζεσεκά Μόσχας για το 13 και την επιστροφή στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκαν οι αθλητικές ειδήσεις. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίου. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.